Κουντόπια, Κάμπραχαμ, Ντούρις και Ζάκπα είχαν σκοράρει στον τελευταίο μεταξύ των δύο ομάδων αγώνα. Αρχίζει το παιχνίδι. Κουντόπιακ, παίρνει ο Χαραλάμπους και κερδίζει την μπάλα. Είναι 3 εναντίον 2 τώρα. Καπαρτίζει είναι η στήριγμα, Πάπιτς δεξιότερα. Για να δούμε τον Καπαρτί. Έκοψε πολύ ωραία την μπάλα, έκανε το σούτ. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα. Πρώτη για την ΠΑΕΚ με τον Χρυσοβαλάντη Καπαρτί. Άμπραχαμ. Πέρασε πάρα πολύ ωραία από τον Αριστοτέλους και έδωσε στον Ντούρις. Με αντίπαλο τον Νεοφίδου στην περιοχή. Κόντραρε η μπάλα αφού πήρε ύψος και κατέληξε στον Παναγιώτη. Ο Μοδίκης κέρδισε την κεφαλιά, την μπάλα στη συνέχεια από την πάσα του Ενόχ. ΠΑΕΚ με πολύ καλές προϋποθέσεις με τον Κομωδίκη να μπαίνει στην περιοχή. Έτοιμο να κάνει το σουτ, τον Χριστοδούλου να αποκρούει. Νέο σουτ στη συνέχεια από τον Αριστοτέλους. Διπλή ευκαιρία για την ΠΑΕΚ στο 28 λεπτό. Κώστας Πηλέας χτελεί, σιρτάπα η μπάλα, έπεσε στη γωνία του ο Παναγιώτου. Το παιχνίδι από ένα σημείο και μετά έχει καλό ρυθμό και αρχίζει να μας δίνει και φάσεις. Μάριος Ηλία με αντίπαλο τον Σουμαόρο στην περιοχή της ΠΑΕΚ. Ο Θωμάς ο Ιωάννου αποκρούει ο Παναγιώτου, ο Ζάκπα θα την χάσει και αυτή την ευκαιρία. Η μεγαλύτερη για τον εθνικό στον αγώνα. Βοιτκόφσκι. Τρίπλαρε πάρα πολύ ωραία και στείλει απέναντι. Ο Μάζουρεκ θα κερδίσει την κεφαλιά. Παραπάρει και την κόντρα. Ο Μάζουρεκ εξακολουθεί. Γύρισε το τακουνάκι. Σουμαόρο πέρασε η μπάλα. Έφτασε στον Ιωάννου που έχει ευκαιρία. Έτοιμος για το σουτ. Θα προτιμήσει τώρα να το κάνει και να στείλει την μπάλα πάνω από την εστία. Τέλεσε ο Πηλέας. Έγινε η κεφαλιά στο δοκάρι από τον Βοιτκόφσκι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του εθνικού στον αγώνα. Εκτελεί το φάουλ πάνω από την εστία του Παναγιώτου. ΠΑΕΚ αμήνεται καλά προς το παρόν. Εκτέλεση του κόρνερ. Και ο Ντούρις στο πρώτο δοκάρι. Χουντόπιακ. Για να δούμε τον Γκόρουπες να κάνει το σουτ και να στοχεί. Κερδίζει την μπάλα εντός περιοχής. Ο Ντίας αποκρούει σε κόρνερ ο Χριστοδούλου. Δυνατό σουτ από τον Ντίας. Εκτέλεσε ο Βοιτκόφσκι. Κεφαλιά προς τα πίσω. Νέα κεφαλιά από τον Ντούρις. Η μπάλα περνά έξω. Τέλος, πολύ οδυνηρό αποτέλεσμα για τον εθνικό. Στο ελάχιστο έχουν μειωθεί οι μαθηματικές, νομίζω είναι πια οι πιθανότητες του για να παραμείνει στην κατηγορία. Μειώνει στους 6 τους βαθμούς από την Δόξα.